Και η Χιονάτη ζει ευτυχισμένη με τους 7 νάνους στο δάσος με τα 7 χρώματα. Εκεί γνωρίζει και ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, την Κάθη, που δυστυχώς φεύγει μαζί με τους γονείς της για τον Νότο. Παρ' όλα αυτά, η κακιά μητριά της δεν έχει ησυχάσει τελείως και θα προσπαθήσει να σιγουρευτεί για το θάνατο της Χιονάτης. Η καλοσύνη της καρδιάς. Χιονάτη, Χιονάτη. Χιονάτη, ώστε δεν πέθανες. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Χιονάτη. Κοτοραμένη. Πήγαινε στην κόλαση. Ακούς, στην κόλαση. Ήταν ένα όνειρο. Συνήθως στην αυγή είμαι πάντα σε καλή διάθεση, αλλά σήμερα νιώθω κουρασμένη. Εμπρός λοιπόν, εμπρός, ας πάμε στη δουλειά, εμπρός. Χέστηλε, περίμενε, κάτι ξέχασες. Ένα αποχαιρετιστήριο, φιλί. Όχι, το φαγητό σας. Μα Χιονάτη, δεν θα το φέρεις εσύ σήμερα όπως κάθε μέρα? Όχι, εγώ πρέπει να πάω στο δάσος για να... Και γιατί θα πας, Καταλαβαίνω, πας να μαζέψεις μήλα, σωστά? Μήλα, για ποιο λόγο, τι τα θέλεις? Θέλω να δοκιμάσω να φτιάξω τη μιλόπιτα που μου έμαθε ο Λιχούρης χθες. Σε παρακαλώ πολύ να προσέξεις, το δάσος είναι επικίνδυνα, Μην ανησυχείς, θα έρθουν μαζί μου ο Γαλατένιος και ο Τσεπούλης. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να σε προστατέψουν. Παππού, ανησυχώ πολύ εγώ. Χαχανούλη! Θες να πας με τη Χιονάτη, έτσι νομίζω, Λυπάμαι, αλλά σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα και σε χρειαζόμαστε. Χιονάτη, ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε την πίτα σου. Ευχαριστώ, καλή δουλειά. Γεια. Χιονάτη, να προσέχεις, έτσι. Και εσύ το ίδιο. Μαγική καθρέφτη, πες μου ποια είναι η ομορφότερη στο βασίλειο. Εσύ είσαι βασίλισσα, μόνο εσύ. Είσαι σίγουρος ότι η Χιονάτη είναι νεκρή, ότι δεν είναι κάπου κρυμμένη? Η ομίχλη είναι μικρή και δεν μπορώ να πω τη Χιονάτη. Δεν ξέρω, δεν τη βλέπω, βασίλισσα. Λοιπόν, Χιονάτη, γιατί μου έχεις γίνει τόσο έμονη ιδέα? Φύγε, φύγε, είσαι νεκρή τώρα και δεν υπάρχει χώρος για σένα εδώ. Φύγε. Υψηλονάτη, βοήθα γρήγορα.
φάντασμα. Γιατί με κυνηγάει. Να την κακή. Εσύ πάντα κοιμάσαι. Δεν προσπαθείς ούτε καν να μου φτιάξεις το κέφι. Καταραμένη νυχτερίδα. Πρέπει να με βοηθήσεις. Νυχτερίδα, η Χιονάτη είναι νεκρή, αλλά θέλω αποδείξεις. Αποδείξεις. Έτσι ώστε η εικόνα της να μην με κυνηγάει άλλο πια. Νυχτερίδα, πήγαινε αμέσως στο δάσος των άνων και μη γυρίσεις. Αν έχεις βρει κάτι που να αποδεικνύει το θάνατό της. Ακούσες τι σου είπα. Πρέπει να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει πια. Πρέπει να ξέρω ότι έχω απαλλαγή από αυτή μια για πάντα. Η ομίχλη με τα 7 χρώματα που περιβάλλει το δάσος των άνων δεν αφήνει να περάσουν αυτοί που έχουν κακές προθέσεις για τη Χιονάτη. Όσο και αν προσπαθεί η νυχτερίδα να μπει μέσα, δεν τα καταφέρνει. Τελικά η πονηρή νυχτερίδα βρίσκει τον τρόπο να ξεγελάσει την ομίχλη και έτσι τώρα βρίσκεται μέσα στο δάσος των άνων. Ω, αυτό το ψωμί είναι στα αλήθεια πεντανόστιμο. Μπράβο στη Χιονάτη! Λιχούδη, πρόσεχε, Χιονάτη έχει ταλέντο. Σύντομα θα είναι πιο ικανή από σένα, να το ξέρεις. Έχει ακόμα να μάθει πολλά. Αλλά βλέπω ότι εκτιμάς και εσύ το ψωμί που έφτιαξε. Μ' αρέσει να τρώω καλό φαγητό. Μπράβο. Τι συμβαίνει, Λιχούδη, γιατί δεν μιλάς, φοβάσαι τη Χιονάτη, μήπως. Μα τι είναι αυτά που λέτε, η Χιονάτη έχει βελτιωθεί πολύ τελευταία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη από μένα. Ω, έτσι λες. Κακανούλη, δεν είδες να κουνιέται κάτι εκεί κάτω. Ε, Λιχούδη, μην αλλάζεις θέμα. τι κάνεις, Λιχούδη, μου λες. Τίποτα, γιατί. Μια νυχτερίδα. Είναι ακόμα μέρα, καλέ, τι ανόητη, πού είναι λοιπόν. Εσύ, δεν ξέρεις ότι οι νυχτερίδες είναι νυχτόβια πουλιά, ε. Πόσο αστείο. Τι συμβαίνει? Δεν νιώθετε σαν να την έχετε ξαναδεί? Εμένα κάτι μου θυμίζει. Τι? Μα είναι σίγουρα αυτή η νυχτερίδα. Ο Βοτανούλης και οι άλλοι έχουν ξαναδεί την νυχτερίδα στο κάστρο, όταν τρύπωσαν κρυφά στο δωμάτιο της βασίλισσας για να ξαναπάρουν το γράμμα του Ριχάρδου. Αυτή η κακιά έκφραση είναι αξέχαστη. Ναι, τώρα θυμάμαι κι εγώ στο δωμάτιο της βασίλισσας. Εκεί ήτανε. Ναι, τώρα θυμήθηκα κι εγώ. Ήταν στο δωμάτιο της βασίλισσας. Πιθανόν βρίσκεται εδώ για... να σιγουρευτεί ότι η Χιονάτη είναι στα αλήθεια νεκρή. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Ναι, η βασίλισσα Κρυσταλένια θα έκανε τα πάντα για να ξεφορτωθεί τη Χιονάτη. Τι να κάνουμε τώρα, πες μας, παππούλη, τι πρέπει να κάνουμε. Έχω μια ιδέα, για ακούστε με. Ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Η Χιονάτη δεν είναι στο σπίτι και έτσι δεν ρισκάρουμε τίποτα. Ας δοκιμάσουμε. Ναι.
χαχανούλη. Μας ακολουθεί το σπιουνάκι. Τι ωραία μέρα για να πάμε στο νεκροταφείο. Τι γαλάζιος ουρανός. Το χρώμα του μου θυμίζει τα γλυκά μάτια της Χιονάτης. Χιονάτη, σε πήρε τόσο σκληρά ο θάνατος από κοντά μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε, ναι. Γιατί μας άφησες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί. Χαχανούλη, μην κλαις, η Χιονάτη θα είναι πάντα ζωντανή στις καρδιές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε. Το ξέρω, Χρυσούλη, αλλά... Πες στη Βασίλισσα ότι η Χιονάτη είναι νεκρή, τα άκουσες, Βρωμόπουλο? Υπέροχα, το σχέδιό μας είχε επιτυχία. Καμιά φορά είναι καλύτερο να κρύβουμε την αλήθεια. Γυρίσεις πίσω μέχρι να βρεις κάτι που να αποδεικνύει το θάνατο της Χιονάτης. Απόδειξη! Απόδειξη! Είναι στην υπηρεσία του κακού. Τι μπέρδεμα αυτό, τώρα δεν το περίμενα. Τι θα κάνουμε, ε? Για ποιο πράγμα μιλάτε? Ο Σκούλη, σε παρακαλώ, ας προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε. Μα τι είναι, Βοσκούλη μου, τι πάθατε όλοι σας? Αυτή η νυχτερίδα δεν σου θυμίζει τίποτα απολύτως, Χιονάτη μου. Έχει δει τώρα ότι η πριγκίπισσα είναι ζωντανή. Τι θα γίνει άραγε τώρα? Η καημένη Χιονάτη δεν κατάλαβε τίποτα για την νυχτερίδα. Ίσως είναι καλύτερα να μην πούμε τίποτα.
Κι αν αυτό το πουλί αναφέρει στη βασίλισσα τι είδε, τότε μου λέτε τι θα γίνει, ε? Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να την αφήσουμε να γυρίσει πίσω στο κάστρο με τίποτα. Εγώ λέω να την κλειδώσουμε εδώ για πάντα. Τι λέτε, συμφωνείτε? Ναι, περίφημα, ναι. Γιατί τη βάλατε στο κλουβί? Ο Βοσκούλης είπε ότι δεν μπορεί να πετάξει ακόμα και ότι επίσης δεν θα πρέπει να κινείται πολύ. Χανούλη, σίγουρα λες ψέματα, έτσι? Όχι, εγώ... Πες μου την αλήθεια, Χαχανούλη μου, δεν κρύψαμε ποτέ κάτι ο ένας από τον άλλον, έτσι, ποτέ. Όχι. Δεν θέλουμε να σ' ανησυχήσουμε, Χιονάτη, να το ξέρεις αυτό. Θέλω την αλήθεια, όμως. Η νυχτερίδα στάλθηκες. Στάλθηκε από τη βασίλισσα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να της επιτρέψουμε να γυρίσει πίσω. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι δεν είναι, Χιονάτη? Καληνύχτα. Καληνύχτα, Χαχανούλη. Πώς είναι η πληγή σου? Θέλεις να πετάξεις? Ξέρεις όμως, δεν μπορώ να σε ελευθερώσω εγώ. Έχω μια ιδέα. Θα σου την πω, μπορεί να σ' αρέσει. Γιατί δεν μένεις εδώ μαζί μας, ε? Ξέρεις, όλοι τους είναι πολύ καλοί, πολύ ευγενικοί. Θα ζήσεις εδώ μαζί μας για πάντα. Τι λες, συμφωνείς, ε? Ναι. Γιονάτη, σε ποιον μιλάς? Ακούστε με προσεκτικά όλοι σας. Πρόκειται να έχουμε ένα καινούριο φίλο μαζί μας, την νυχτερίδα. Όχι, Γιονάτη, όχι, δεν έχεις πρόθεση να την ελευθερώσεις, έτσι δεν είναι, ε? Η νυχτερίδα είναι πιστή σε μένα και την εμπιστεύομαι, μη φοβάστε. Έλα σε ξεγελάσει. Την εμπιστεύομαι. Θα σας το αποδείξω αυτό. Ναι! Πιάστε την! Τι σου είπα, Χιονάτη! Δεν πρέπει να την αφήσουμε να πετάξει! Εδώ, σ' όλοι μαζί! Καταραφήκε έξω! Σταμάτα! Σταματήστε την! Έφυγε! Επιτέλους, σε περίμενα να έρθεις με τόση αγωνία. Ευτυχώς τελικά ήρθες. Άργησες όμως. Λοιπόν, τι νέα μου φέρνεις? Ελπίζω να είναι ευχάριστα. Τι είναι αυτό? Είναι ένα λουλουδένιο στεφάνι, σαν για αυτά που πάνε στις κηδείες. Και η γαλάζια κορδέλα της Χιονάτης. Αυτό σημαίνει ότι η Χιονάτη δεν ζει πια. Μπράβο, έκανες πολύ καλή δουλειά. Τώρα είμαι σίγουρη ότι είναι νεκρή. Από εδώ και μπρος θα κοιμάμαι καλύτερα. Η Χιονάτη άφησε το κακό πουλί ελεύθερο γιατί είχε τόση καλοσύνη μέσα της και το εμπιστεύτηκε. Τώρα όλοι προσεύχονται για το καλό της. Για να δούμε τι θα γίνει.